Σήμερα, Κροατή μου, είναι η μέρα αστεροειδών. Η μέρα ευαισθητοποίηση για την απειλή που υφίσταται η γη από του αστεροειδεί και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μα. Ναι, διότι με το που ευαισθητοποιηθούμε, κατευθείαν ο αστεροειδή νιώθει άσχημα και αλλάζει πορεία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού. Του βουλευτισμού του κοινού, του συνηθισμένου, ξέρει. Αυτού που έχουμε την ψευδέστηση ότι σχετίζεται με τη δημοκρατία, αλλά καμία σχέση, Κροατή μου. Ο άλλο, ο βουλευτισμό, ο original, δυστυχώ υπάρχει μόνο σε κάτι πεπιθήσει, όνειρα και προσδοκίε. Στι 30 Ιουνίου του 1892 θα γεννηθεί ο στρατή Μυριβίλη, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνα μυθιστοριογράφο και διηγηματογράφο. Σαν σήμερα το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στου 10 με 15 μεγατόνου. Το μέγεθο τη έκρηξη είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτε έρευνε θα αρχίσουν το 1920, α νωρί νωρί, 15 χρόνια μετά. Αλλά τα αίτια τη έκρηξη είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Σιγά μη φταίει ο Χατζιπετρή ή ο κρυό του Ζηδίμου, παιδιά. Το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα τη Γερμανία με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ σκοτώνει περί τα 400 στελέχη του κόμματο και κάπω έτσι ενισχύει την επιχειρηματολογία του. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ω η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Και να ότι πέσαμε από τα σύννεφα αργότερα, ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα στο παρελθόν. Πώς να το πω. Στις 30 Ιουνίου του 1936 εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο τρία χρόνια αργότερα θα γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Σχεδόν έναν αιώνα μετά... Ακόμα δεν έχουμε πάρει σαφή απάντηση στην ερώτηση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι παίζει ρόλο η ένταση του ανέμου, άλλοι ότι για να είναι ερώτηση κύριοι θα έπρεπε να ξεκινάμε το πόσα και όχι με το όσα. Σωστό. Σαν σήμερα το 1957 θα γεννηθεί η Ευαγγελία Νικολακοπούλου. Η όπω υπέγραψε εκατοντάδε στίχου που όλοι μα έχουμε σιγοτραγουδήσει κάποιου από αυτού, η Λίνα Νικολακοπούλου. Το 1984 θα φύγει από τη ζωή ο Γάλλο αεροπόρο και εφευρέτη του υδροπλάνου, Ανρή Φάμπρ. Φάμπρ είναι το επώνυμό του, καθώ και ο ήχο που έκανε η εφεύρεσή του όταν προσγειωνόταν στο νερό. Σαν σήμερα το 1985 θα γεννηθεί ο Μάικολ Phelps, Αμερικανό κολυμπητή που κολυμπούσε τόσο γρήγορα ώστε οι υπόλοιποι κολυμπητέ προετοιμάζονταν για μία από τι δύο θέσει στο βάθρο. Τρει θέσει έχει το βάθρο. Ναι, κανονικά έχει τρει. Όταν αγωνιζόταν ο Φέλψ είχε δύο, μη σου πω ότι άμα προσπαθούσε λίγο ακόμα, μπορούσε να τερματίσει πρώτο και να κάνει και το δεύτερο καλύτερο χρόνο μόνο του. Το 2012 θα φύγει από τη ζωή ο Θήμιο Καρακατσάνη, ηθοποιό και σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό εραστή των έργων του Αριστοφάνη, στα οποία μετρά τι σημαντικότερε εμφανίσει του επισκινή. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατήμου, αύριο με το καλό καινούργια. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.